Γεια σα, αγαπητοί φίλοι και φίλε. Σα καλωσορίζω στην απόψινή, 304 34η εκπομπή με το κλειδί τη Ιστορία, την οποία παρακολουθείτε. Χάρη, το τονίζω, το υπογραμμίζω στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Καλό μήνα. Οκτώβριο πλέον διανύει τα πρώτα τι πρώτε τις πρώτες του ημέρε. Είναι ο μήνα τη 28η Οκτωβρίου. Είναι ένα μήνα ο οποίο πάντοτε μα επιτρέπει να θυμόμαστε τι εθνικέ μα δόξε, 28 Οκτωβρίου δεν είναι μια τυχαία ημερομηνία και επειδή το έθνος οφείλει να ζήσει και θα ζήσει, παρότι το κράτος μερικές φορές έχει διαφορετικές απόψεις, σε κάθε περίπτωση πάντα το έθνος υπερισχύει. Δεν μπορούσα παρά να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο Σχετίζεται με τα γεγονότα στο Ναγκόρνο Καραμπάκ, στο Άτσαχ και φυσικά είναι εκείνο το οποίο θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με την τουρκική μεγάλη ιδέα, ουσιαστικώς με το όραμα του παντουρκισμού. Οφείλω να δώσω από το βήμα τα συγχαρητήρια στο Θεόδωρο τον Νικολοβιένη της, της site, της ιστοσελίδος, συγγνώμη, του ιστοτόπου άμυνα και γεωστρατηγική, με πάρα πολλές εκπομπές, με πάρα πολλές αναφορές, ιδιαίτερος όμως για την πλέον πρόσφατη, συγχαρητήρια Θόδωρε, που σχετίζεται με το παντουρανικό και το παντουρκικό όραμα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι βλέπετε πίσω και θα τα δούμε. Η επικεφαλίδα που επέλεξα είναι το παντουρκικό Ρίμλαντ. Ρίμλαντ είναι το κρυπίδωμα. Είναι ένας γεωπολιτικός όρος, ο οποίος απαντάται στις μεγάλες μελέτες και σε, όλους εκείνες, σε ορολογίε τις ορολογίες που σχετίζονται με το κρυπίδωμα το οποίο διατηρεί μακριά ένα ανασχετικός δακτύλιος, ένα κρυπίδωμα, Ρίμλαντ, που διατηρεί, προσπαθεί σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί προκειμένου η δύναμη της Ευρασίας, εν προκειμένου η Ρωσική Ομοσπονδία, να, διατηρηθεί, να κρατηθεί εκτός των θερμών θαλασσών. Φίλοι και φίλες, στον χάρτη που βλέπετε, ο οποίος δεν τυχαίω, τον έχω παρουσιάσει και κατά το παρελθόν. Ήμουν εκείνος που το 2016, αρχάς Μαρτίου, Μόλι είχαμε τα πρώτα βήματα τη εκπομπή με το κλειδί τη ιστορία, μόλι είχα αρχίσει να προβαίνω σε μια σειρά αναλύσει και να με γνωρίζετε, είχα προειδοποιήσει 7 χρόνια πριν από το βήμα τη εκπομπή. Δεν είμαι ούτε ο πρώτο, ούτε και ο έσχατο. Αλλά ήμουν μία από εκείνε τι φωνέ, τουλάχιστον εκτιμώ ότι ήμουν ίσω η πρώτη φωνή στην ελληνική τηλεόραση, η οποία προειδοποιούσε για αυτό ακριβώ το οποίο στα επόμενα χρόνια, από το μακρινό 2016, μας χωρίζουν περίπου 7,5 έτη, είχα προειδοποιήσει και με συνεχείς αναφορές, περιοδικές, αλλά πάντοτε συνεχείς, για το όραμα του παντουρκισμού, το οποίο όσο περνούσαν τα χρόνια και η ισχύ της Τουρκίας αναβαθμιζόταν, σε συνεργασία με διάφορα άλλα βήματα, με αν θέλετε με τα ρίσκα τα οποία ε, χρεώνονται όλα εξ στον Ταγί Περντογάν, προσπάθησε και συνεχίζει αυτή η προσπάθεια να αναδείξει την Τουρκία σε μια περιφερειακή δύναμη, εγώ χρησιμοποιώ καταχρηστικό στον όρο περιφερειακή υπερδύναμη, με στόχο τα επόμενα, τις επόμενες δεκαετίες, ορίζοντας είναι ίσως το 2040, υπάρχει και ένα τουρκικό όραμα για το 2040, το οποίο όμως αφορά τον, τουρκικό, τον τουρκόφωνο κόσμο και όχι τουρκικό, είναι λάθος να λέμε τουρκικός κόσμος, είναι τουρκόφωνος ο κόσμος αυτός. Δεν έχουν όλη την καταγωγή εκ τους, τις τους μογγολικες φυλές των Αλταΐων, με την προοπτική κάποια στιγμή αυτό να εξελιχθεί σε κάτι σαν ε, τρίτος πόλος μεταξύ, πάλι ο τρίτος πόλος, μεταξύ των μεγάλων ευρασιατικών δυνάμειων και φυσικά και των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεραλαμβανομένων, που δεν είναι ευαρυσιατική δύναμη, αλλά είναι παγκόσμιο δύναμη. Μια Weltmacht, όπω έλεγαν και οι Γερμανοί. Αυτό λοιπόν, αυτό λοιπόν ο χάρτη παρουσιάστηκε πριν από δύο χρόνια από τον πρόεδρο Ταγί Περντογάν μαζί με τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή, τον ηγέτη των Γκρίζων Λύκων και απεικονίζει κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται καταρχήν εξωφρενικό, αλλά επειδή η γεωγραφία ομιλεί συγκεκριμένη γλώσσα την οποία πρέπει με μεγάλη προσοχή να παρατηρούμε, να μανθάνουμε και να μπορούμε να εξηγούμε, απεικονίζει κάτι το οποίο είναι ίσως ένα από τα πιο αν θέλετε, φιλόδοξα σε ακρότατο βαθμό σχέδια του νεοοθωμανισμού που εκπορεύεται από τον Ταγί Παρτογάν. Μπορεί να βλέπετε τον χάρτη αυτό, νομίζω να γνωρίζετε τις περιοχές, τα βέλη και η, η ελλείψη και οι κύκλοι είναι δική μου προσθήκη. Μπορεί να αναγνωρίζετε κάποιες περιοχές, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτοί που τον σχεδίασαν αυτόν τον χάρτη έχουν έδρα στην Ανατολία και δεν είναι ένα αμυγές τουρκικό έθνος. Είναι ένα τουρκόφωνο έθνος το οποίο προέρχεται μέσα από την όσμωση, μέσα από την υλοπή, με την αφομίωση μη τουρκικών στοιχείων. Και αναφέρομαι στο DNA των λαών της Ανατολίας το οποίο πιο πολύ μοιάζει με μας παρά με αυτούς της Κεντρικής Ασίας. Αυτό λοιπόν το όραμα της Σουνιτικής Τουρκίας έρχεται να περάσει μέσα από τον Κάφκασο και να καταλήξει στο σιητικό Αζερβαϊτζάν με έντονο Ιρανικό στοιχείο, εντονότατο, και στη συνέχεια να περάσει από την Κασπία στι τουρκόφωνε περιοχέ, εδώ ναι, πραγματικά υπάρχουν κοιτίδε τουρκισμού, πραγματικού τουρκισμού, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με αυτού που είναι στην Άγκυρα. Η γλώσσα είναι το κοινό στο σημείο. Αλλά αν βάλει ένα DNA, μια έρευνα DNA σε έναν κάτοικο τη Αγκύρα και σε έναν κάτοχο τη Σαλμάτη, παραδείγματο χάρη του Καζακστάν, θα δείτε τελείω διαφορετικέ προσεγγίσει. Το Ισλάμ είναι εκείνο, το έχω ξαναπεί, το οποίο πρώτα πήρε τους λαούς εκείνους και στη συνέχεια τους εκτουρκισε. Εντάξει. Και όσο περνάμε προς Ανατολάς, τόσο πιο κυτρινίζει να μου επιτραπεί αυτή η έκφραση για να γίνω αντιληπτός, το αίμα. Υπερβολή είναι αυτό που λέω, δεν υπάρχει έτσι. Αλλά σας το λέω για να, για να καταλάβετε. Και οι φυσιογνωμίες, τα μάτια γίνονται κινέζο. Μια φέρουν προς την, προς την μογγολική φυλή, την κινέζο-μογγολική και ούτω καθεξής. Αυτό που είναι ενδιαφέρον σε αυτό το χάρτη απεικονίζεται το κομμάτι των Ουιγούρων στην Δυτική Κίνα και στη συνέχεια μεγάλες περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Εδώ είναι το Καζακστάν τα όρια του και από εδώ είναι περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Για κουτία και πάμε βόρεια. Θέλω λίγο να πούμε ορισμένα πράγματα για αυτό που βλέπετε. Δηλαδή το τουρκικό όραμα το οποίο έχει να κάνει Μάλλον θα βγω λίγο έξω από το κάδρο, θα μου το επιτρέψετε, για να μπορείτε να δείτε κάποια πράγματα με την, με την άνεσή σας. Έτσι, αφήτε μόνο τα χέρια μου. Δίπλα είμαι, δεν εξαφανίζομαι. Εδώ λοιπόν βλέπετε ένα όραμα το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κρυπίδο με μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Κίνας. Προσέξτε, είναι μια προσπάθεια που οραματίζεται τον διαμελισμό της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Άλλο το τι σκέφτονται αυτοί εδώ, άλλοι τι σκέφτονται οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι βαθιά συνδεδεμένοι με τη Ρωσοσοβιετική πολιτική και όχι μόνο παράδοση. Το Καζακστάν έχει τεράστια ρωσική μειονότητα άλλωστε. Και άλλο εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται οι τουρκόφωνοι σε περιοχές και είναι γνωστέ ποιε είναι οι τουρκόφωνε δημοκρατίε τη Ρωσική Ομοσπονδία. Το τονίζω άλλωστε και το Υπουργό Αμήνη ο Σοηγκού τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι τουρκική καταγωγή. Δεν χρειάζεται πέρα αυτά να τα λαμβάνουμε με συναισθηματικό τρόπο. Αυτή λοιπόν η, η αποτύπωση των τουρκικών τη Αγκύρα, το τονίζω, των Τούρκων τη Αγκύρα, βλέπετε η αυτοκρατορική τη Ανατολία προσπαθούν να ε, εμβολιάσουν με το αυτοκρατορικό όραμα και τους, τους, τις μάζες των, των εκατομμυρίων των Τούρκων, των Τουρκοφώνων και Τουρκμένων και Ουσμπέκων, Ούζων, όλων των Ουηγούρων και λοιπόν. Είναι πάρα πάρα πολλές αυτές οι τουρκικές εθνότητες και φυσικά περιλαμβάνουν και το δυτικό κομμάτι της Μογγολίας. Από εδώ είναι η κοιτίδα άλλωστε των Τούρκων και ελπίζουμε κάποια στιγμή να επιστρέψουν ένα σημαντικό μέρος από εκείνους, τις κοιτίδες του, για να ε, πληρωθεί και το ρηθέν έτσι, για την επιστροφή τους. Αυτό λοιπόν το κομμάτι είναι μια προσπάθεια αυτή η αποτύπωση να μπορέσει με τη δύναμη της επικοινωνίας, το τονίζω, να περάσει μια ψεύτικη εικόνα. Ότι δίθεν υπάρχει ένας ενοποιημένος τουρκικός κόσμος. Μεγάλο λάθος, μεγάλο σφέλμα, σφάλμα και ουσιαστικά ανύπαρκτο. Δεν έχει καμία σχέση ο τουρκόφωνος των περιοχών της, αυτής της Σιβηρίας, της Ανατολικής Σιβηρίας, με τους Ουιγούρους ή με τους κατοίκους της Ανατολίας ή με τους Σουίτες του Αζερβαϊτζάν. Εδώ βλέπατε επίσης και κάποιες άλλες περιοχές, οι οποίες προσπαθούν ευσχήμως να περάσουν στον τουρκικό κόσμο. Και φυσικά σε αυτό εδώ το κομμάτι αντιλαμβάνεστε ότι το κουρδικό στοιχείο, το Κουρδιστάν, οι Κούρδοι της Τουρκίας, οι Κούρδοι του Αζερβαϊτζάν, οι Κούρδοι του Ιράν, ουσιαστικά προσπαθούν και αυτοί να αφομοιωθούν και του Ιράκ φυσικά, προσπαθούν όλοι αυτοί να αφομοιωθούν και να περάσουν στη μερίδα των λεγόμενων Τουρκομάνων. Βέβαια, όταν έχεις μια πολιτική εκτουρκισμού και βλέπεις μια διεθνή κοινότητα η οποία ε, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα, γι' αυτό και εγώ φωνάζω και κραυγάζω πολλέ φορέ ότι τα εθνικά συμφέροντα είναι πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα τελευταία εργαλειοποιούνται σε βάρο των πρώτων. Είναι μια πολύ σχεδια, καλά σχεδιασμένη επικοινωνιακή, το τονίζω, αλλά με πολλέ γεωπολιτικέ και γεωστρατηγικέ προεκτάσει, στρατηγική προσπάθεια, η οποία επιχειρεί να εντάξει όλους σε ένα κοινό όραμα. Και μάλιστα έχουν βάλει και ένα όριο, το 2040. Υπάρχει και μια οργάνωση για τον τουρκικών κρατών, όπου σε αυτήν μάλιστα συμμετέχει και η Ουγγαρία, υπάρχουν και άλλε χώρε ω παρατηρητέ. Το ζητούμενο είναι, να δούμε μήπω και του Φιλανδού, του εντάξονου, Φίνου και εκείνου σε αυτή την ε, κατηγορία. Το ζητούμενο είναι ότι οι στα Ινία του παντουρκισμού δεν βρίσκονται στην Κεντρική Ασία, αλλά στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτοί λοιπόν προσπαθούν να πυροδοτήσουν εξελίξεις. Θυμίζω ότι μετά την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ουσιαστικά την ήττα της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πάρα πολλά τέτοια παντουρκικά οράματα και πολλοί αξιωματικοί από τους Νεοτούρκους προσπάθησαν με πολλούς και διαφόρους τρόπους, συμμετέχοντας σε επαναστάσεις, να αναστήσουν το όρομα του τουρκικού κόσμου. Μόνο που όταν πλέον ερχόντουσαν σε, αντι... σε... Ε... 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 αντιμέτωποι με την πραγματικότητα των περιοχών αυτών, τα γεγονότα δεν ήταν όπως ακριβώς εκείνοι θα ήθελαν. Είναι προφανές ότι η Τουρκία μπορεί να έχει και μέσω των δυνατοτήτων που της δίνει η σύγχρονη τεχνολογία μια επιρροή σε αυτούς τους πληθυσμού, αλλά άλλο η επιρροή και άλλο να τους ποδηγετήσεις και να τους σύρει σε ένα παντουρκικό όραμα το οποίο θα έχει ως επίκεντρο την Ανατολία και όχι το φυσικό του επίκεντρο που είναι η Κεντρική Ασία. Μα θα μου πείτε οι Ρώστοι πώς αντιδρούν. Καλά, οι Ρώσοι θα πληρώσουν κάποια στιγμή πάρα πολύ ακριβά τα λάθη τους και δεν έχει σχέση με τα λάθη τα οποία έχουν υποπέσει εναντίον των Αγγλουσαρξώνων ή της Δύσεως, αλλά εναντίον της ιστορίας. Από τη στιγμή κατά την οποία προσπαθούν με όλους τους δυνατούς τρόπους να ικανοποιήσουν τις τουρκικέ φιλοδοξίες. Οι Τούρκοι, το κείμενο που έχω αναρτήσει πάνω από το χάρτη, εταίροι Ενθαρρύνουν, θα πω και πες, το στο τέλος, ενθαρρύνουν την ιδέα τη τουρκική ενότητος. Αυτό είναι φυσιολογικό, λέει ο Ρώσο επίσημο. Το μόνο πράγμα για το οποίο λέει δεν μπορώ να μετανιώσω, το οποίο, το οποίο συγγνώμη λέει μπορώ να μετανιώσω, είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο κόκκινο αστέρι στο χάρτη στο κέντρο του τουρκικού κόσμου. Δεν είναι στην Τουρκία είναι το έδαφος της Δροσικής Ομοσπονδίας στο Αλτάι, σε εκείνο τον ιερό τόπο για κάθε Τούρκο από όπου κατάγονται. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Δημήτρη Πεσκόφ, πρόσωπος της Ρωσικής Κυβέρνησης, το κανάλι Ρωσία 1, όταν εκλήθη να σχολιάσει πώς βλέπει αυτές τους χάρτες και τις αποτυπώσεις των, μεγαλα... των παντουρκικών οραμάτων. Πράγματι, η Τουρκία σήμερα επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την τουρκοφωνία σαν να επιχειρούσαν οι Βρετανοί ή οι Γάλλοι να εργαλοποιήσουν την Αγγλοφωνία ή τη Γαλλοφωνία ή την Ισπανοφωνία οι Ισπανοί ή οι Πορτογάλοι. Με τέτοιο τρόπο το ώστε να αφήσουν την, την, φαντασία των γεωπολιτικών αναλυτών, των μεγάλων αναλυτών στην, της Ιφυλίου, να αρχίσει να πλέκει σενάρια να δημιουργεί σενάρια. Ναι, σεναριολογία. Όπου στη μια κατηγορία των σεναρίων αυτών, αυτό λοιπόν ο τουρκόφωνος κόσμο, θυμίζω τον Σμπίγκ Μπρεζίνσκι, τον πολωνική κατασκευή, καταγωγή, συγγνώμη, είπα κατασκευή, προσέξτε, όλα τα λαμβάνω σε μερικέ φορέ, ε, ε, σύμβουλο εθνική ασφαλεία των Ηνωμένων Πολιτειών, επί προέδρων, θεωρούσε ότι η ζώνη της Κεντρικής Ασίας είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με στρατηγικό στόχαστρο μαλακό υπογάστριο της, Σοβιετική της Σοβιετικής Ενώσεως, άρα χρησιμοποιούμε την Τουρκία για να διεισδύσει, να ελέγξει και κάποια στιγμή αυτός ο τουρκικός κόσμος να οδηγηθεί μέχρι ώστου και να πάρει τα όπλα και να αντιπαρατεθεί κατά των Ρώσων. Έκαναν ό,τι μπορούσαν οι Αμερικανοί από τις μεγάλες τους γεωπολιτικές αστοχίες. Αυτό θα το κρίνει η ιστορία γιατί βλέπετε και αυτοί ήταν δέσμοι και συνεχίζουν να είναι ομολογουμένο του θεωρήματος του κρυπηδόματο Σπάικμαν τη Ρίμπλαντ, του Νίκολα Σπάικμαν. Βέβαια, αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι αυτή είναι ακριβώ τη, γεωπολιτική φαντασίωση αυτού του κρυπηδόματο που προσπαθούν να πούν στου Ινωαμερικανού και στου Αγγλοσάξονε ότι ενισχύστε μας για να μπορέσει αυτός ο κόσμος όλος, ο τουρκόφωνος, να υπάρξει ως μία διαχωριστική λαβίδα, ένα ξύφος, ένας διάδρομος, να το πούμε περισσότερο γεωγραφικά, που θα χωρίζει τη Ρωσία από την Κίνα, γιατί η Ρωσία και η Κίνα αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μία αγαστή γεωπολιτική συνεργασία, λογικό είναι αυτό το πράγμα, είναι αρχές που πω ότι οι Έλληνες περιέγραψαν στην ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου μέσα από τα κείμενα του Τουκιδίδου και ό,τι καλύτερο για τη Δύση θα ήταν να μπορέσει αυτή η Τουρκία, αυτό το όραμα να ενισχυθεί οικονομικά, στρατιωτικά, οπωσδήποτε, με πολλούς και διαφόρους τρόπους, προκειμένου η Ρωσία να, απο... μην έχει κοινή γεωγραφική επαφή, επαφή με την Κίνα. Και μάλιστα σε αυτού τους χάρτες οι Ιγούροι παίζουν σημαντικό ρόλο. Βέβαια, το ίδιο ακριβώ όραμα ο επιτίδιο γεωπολιτικό ουδέτερο, που είναι ο Τούρκο, το ίδιο ακριβώ όραμα προσπαθεί στου φύλλα προσκυμένου να του πει ότι κοιτάξτε να δείτε. Εμεί που έχουμε τους τουρκοφόνου πληθυσμού, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να του εντώσουμε, να του εντάξουμε κάτω από τη δική μα φορά και μην ανησυχείτε. Στο κάτω-κάτω τη γραφή, το κέντρο του τουρκισμού, του μογκολοτουρκισμού, έτσι, ο τονίζω αυτοί εδώ, οι τη Ανατολία, έχουν ελάχιστε σχέσει αίματο με του πραγματικού Τούρκου. Του το, λέμε και α τσαντίζονται, δεν πειράζει. Με ένα τεστ DNA θα ρημίσουν. Και στη συνέχεια, και στη συνέχεια εφόσον είμαστε σε αυτή την πλευρά, θα είμαστε υπέρ Πέρσα σε περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπίσετε μαζί με τη βοήθειά μα την Κίνα. Στην ιστορία και στη γεωγραφία αυτές τις δύο αγαδελφές Παύλα Πυλώνες του κόσμου από την αυγή του, ο εχθρό και ο σύμμαχο είναι κάτι το περιστασιακό. Έχει περιστασιακό χαρακτήρα. Αυτοί εμφανίζονται, αυτέ οι συμμαχίε, οι εχθρότητε, αναλόγω των συμφερόντων. Σήμερα που η Κίνα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το έδαφο τη Ρωσική Ομοσπονδία για να περάσει τα προϊόντα τη προ την Δύση, και επίση υπάρχει εναλλακτικό διάδρομο μέσω του Ιράν, όπου και αυτό πλέον καταλήγει στην Τουρκία, είναι προφανές ότι απαιτείται μία συνεργασία. Η δε Τουρκία, επειδή αυτό το όραμα του 2040 είναι κάτι το οποίο μας πάει όχι πολύ μακριά, περίπου σε δύο δεκαετίες, και επειδή έχει θεωρήσει τον εαυτό της ότι είναι σε θέση κάτω από αυτές τις συνθήκες, με αυτά τα οικονομικά δεδομένα, με αυτόν τον πληθωρισμό, με αυτή την αντιπαλότητα με τις ΗΠΑ, ότι είναι η καταλληλότερη συγκυρία, τι να πω, Μωρέ είναι κύριος, ον βούλετε απολέσε, λέμε. Ο κύριος τρελαίνει αυτόν που πρόκειται να τον να πεθάνει, να χαθεί, να απολεσθεί. Έτσι. Βρίσκει την ευκαιρία να προωθήσει ένα όραμα το οποίο, προσέξτε πάλι, η ανταπόκριση είναι μόνο στην Ανατολία. Ίσως και λίγο στο Αζερμπαϊτζάν. Στον υπόλοιπο κόσμο είναι από αδιάφορο έως εργαλειοποιημένο από την άλλη πλευρά να δούμε τι χρήματα μπορεί να μα δώσει η Τουρκία, ούτω ώστε εμεί, όλε οι χώρε, οι οποίε ουσιαστικά είμαστε ρωσοσοβιετόφρονε, αυτό είναι το φρόνημά του, το γεωπολιτικό, να δουν τι μπορούμε να αποκομίσουμε. Φίλοι και φίλε, η Ελλάδα πρέπει να δώσει το παρόν και στο Καζακστάν και στο Ουσβεκιστάν και στο Τατζικιστάν και στην Κυρκυσία, δεν είναι όλες τουρκόφωνες χώρες, Προ το Τατζικιστάν είναι ε, Ιρανόφωνοι και στο Ουσμπεκιστάν. Ο Μέγα Αλέξανδρο και η κληρονομιά του είναι ζωντανή σε αυτέ τι περιοχέ. Και ο Ελληνισμό από το Αζερβαϊτζάν, αφήνοντα τα σύνορα τη γενοκτώνου Τουρκία, από το Αζερβαϊτζάν και στη συνέχεια, είναι πολύ έντονο στα πολιτιστικά του χαρακτηριστικά και στα ιστορικά του ακούσματα. Δεν θα χαρίσουμε αυτέ τι περιοχέ στους παντουρκιστές της Αγκύρας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να γίνει όσο το δυνατόν πιο κατανοητό συμβαίνει. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε επίσης είναι ότι αυτή η γιγαντιαία μάζα που λέγεται Κίνα, η χερσαία μάζα με τις απίστευτες δυνατότητες, σαφώς η επιρροή της σκεπάζει όλη αυτή την περιοχή. Και αν υπάρχει μια δύναμη που οι τουρκόφωνες περιοχές θα συγκλίνουν, είναι πολύ πιο εύκολα από την Κίνα, παρά στην υπερφύαλη Άγκυρα. Το Πεκίνο είναι πολύ πιο κοντά σε αυτούς τους πληθυσμούς από ότι η Άγκυρα. Και μπορεί κάποιοι να βλέπουν έργα στην τηλεόραση ή στο Netflix, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που σας έχω βάλει εδώ τον κύκλο. Είναι ο Κάυκασος. Το πρώτο σημαντικό κομμάτι αλλά και το τελευταίο του οράματος αυτού, γιατί δεν θα μπορεί να ξεπεράσει την Κασπία, το όραμα αυτό είναι καταδικασμένο να πνιγεί στην Κασπία. Εκτός αν ξεραθεί η Κασπία. Και πάλι και η Κασπία να ξεραθεί, πάλι θα πνιγούν στον πυθό τη λάσπη τη Κασπία. Είναι να εξουδετερώσουν το τελευταίο χριστιανικό εμπόδιο γεωγραφικής φύσεως που βρίσκεται μεταξύ Καυκάσου και Βορείου Ιράκ. Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Σκηνοφέτα. Ιδού το εμπόδιο. Να, ο χάρτης. Ο μεγάλος, όπως είναι και το έχω παρέως και στο παρελθόν, έτσι. Και μάλιστα είναι ο τουρκικός ο χάρτης που βλέπετε δίπλα. Είναι ο δρόμος μεταξύ Τουρκίας-Αζερβαϊτζάν και είναι ο διάδρομος του Ζανγκεζού. Αυτός ο διάδρομος του Σανκεζούρ έχει πάρα πολλές ομοιότητες με έναν άλλο διάδρομο. Νάτος. Συγχωρέστε με για το ένα νύπο που απελήφθη. Νάχι Τσεβάν είναι ο θύλακα νοτίο της Αρμενίας. Να, από Νάχι το οποίο είναι έδαφος εθνικό του Αζερμπαϊτζάν και το Δάντσιχ. Όχι Ντάτσιχ, Δάντσιχ. Λοιπόν, τι βλέπουμε, να η Ανατολική Προσία, να η πόλη του Ντάντσιχ, να και η Γερμανία, αυτή εδώ είναι η Πομερανία, περιοχέ πλέον τη Πολωνία, όπω και το μεγαλύτερο κομμάτι τη Ανατολική Προσία. Και αυτό είναι ο διάδρομο, ο λεγόμενο Πολωνικό διάδρομο. Κόριντορ, μάλιστα. Αυτή εδώ είναι η Ανατολική Προσία του Αζερβαϊτζάν, τον Αχιτσαβάν. Αυτό εδώ είναι ο διάδρομο του Ζανκεζούρ, όπως βλέπετε, οι γεωγραφικές αναλογίες είναι οι ίδιες. Και τι λοιπόν έχει αποφασιστεί η δημιουργία ενός σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου το οποίο θα ενώνει το Αζερμπαϊτζάν με την περιοχή στο Ντιτζουσού όπως λέγεται εδώ και από εκεί στο Κάρς της Τουρκίας. Αυτό το κομμάτι Τεχνικός είναι εφικτό, προβλέπεται από συμφωνίε. Πλην όμω, το τονίζω, πλην όμω, διέρχεται μέσα από αρμενικό έδαφο. Δείτε ότι το Ιράν την προηγούμενη περίοδο, μετά από την παρένεση τη Ρωσία, να κατεβάσει του τόνου. Και πράγματι το Ιράν κατέβασε του τόνου έναντι του Αζερβαϊτζάν. Η Αρμενία είναι εντελώ πλέον απομονωμένη. Ανέκαθεν ήταν ένα περίκλειστο γεωγραφικό κράτο, χωρί καμία πρόσβαση στη θάλασσα. Το τελευταίο κομμάτι το οποίο υψηλωτά της γεωστρατηγικής σημασίας και κορυφαίας γεωπολιτικής σημασίας είναι ο διάδρομος του Ζαγκεζούρ. Εάν κατορθώσουν οι Αρμένοι με ανόητες κινήσεις, με ηχορές εισαγωγικά και επιτρέψουν στους Αζέρους μαζί με τη σύμφωνη γνώμη των Τούρκων και την υψηλή προστασία των Ισραηλινών να τα λέμε και αυτά. Έτσι. Και εξαλείψουν αυτό το διάδρομο, αυτό σημαίνει ότι το πιο μεγάλο, το πιο ουσιαστικό τμήμα για την ενοποίηση του τουρκικού κόσμου δυτικά της Κασπίας, του Σιητικού Αζερβαϊτζάν και το Σουνητικού και της Σουνιτικής Τουρκίας θα έχει επιτευχθεί. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι πάντοτε όταν υπάρχουν τέτοιου είδου διάδρομοι, είτε στην Πολωνία πρώτου 1939, για όσου δεν γνωρίζετε ιστορία, αυτό ήταν και το βασικό, αν θέλετε, η ε, βασική αφορμή για την εισβολή του, το Τρίτου Ράιχ στην Πολωνία, παρά ότι ο Χίτλερ είχε πει ότι μετά την προστάτευση της Οχοσλοβακίας και την ενσωμάτωση της, αυ... της, συνόμη, της, της Αυστρίας και την ουσιαστικά την, ε... Α, διάλυση και πάλι αφομοίωση το, της Τσεχίας, της Σουδητίας και μεγάλων τμήματων της Οχοσδοβαγγίας ότι δεν είχε άλλες βλέψεις στην Ευρώπη. Η γεωγραφία είναι εκείνη η οποία γεννά συγκρούσεις. Αυτά τα δύο έθνη, τα δύο κράτη που έχουν ένα στρατό ή μία ψυχή όπως έλεγαν, διότι όμως είναι σιήτες με έντονο το ιερανικό στοιχείο μέσα τους και το πνεύμα τους, με τους Τούρκους α, Σουνίτες, με περιοχές στις οποίες κατοικούν εκατομμύρια Κούρδων, ένθεν και κήθεν, είναι ένα, μια νέα πυρητιδα για την Ευρώπη. Γιατί βρισκόμαστε στην Ευρώπη, είμαστε στις παρυφές της Ευρώπης, είμαστε στον Κάφκασο, εκεί που πραγματικά τα διακυβεύονται ύψιστα συμφέροντα, αυτός ο διάδρομος αξίζει χρυσάφι. Εάν αυτός ο διάδρομος απαλληφθεί, λέω, εάν απαλληφθεί, και θεωρώ ότι σήμερα η Δύση, αν καθίσει και ασχοληθεί σοβαρά, χαίρομαι που η Γαλλία αποφάσισε να δράσει, αλλά ξέρετε από την εμπειρία που έχουμε, όπου πήγαιναν οι Γάλλοι και οι Ιταλοί μαζί τους, μετά, αφού έκαναν αυτά που μπορούσαν, μετά αποχωρούσαν και παρέδιδαν τι περιοχέ του Τούρκου. Και το αναφέρω αυτό λόγω τη πικρά πείρα, την, την οποία αποκομίσαμε την ιστορική πύρα από τη συμπεριφορά των δύο μεγάλων δυνάμειων στη Μικρά Ασία. Και ας λένε και ο Ρίοντε, οι Τούρκοι ότι κατόρθωσαν και πολέμησαν ένα, με ένα σωρό δυνάμεις. Αν οι Γάλλοι και οι Ιταλοί ή οι Γάλλοι είχαν επιμείνει στη στρατιωτική δράση στην Ανατολία, τα, οι εξελίξει θα ήταν εντελώς διαφορετικές και θα είχε αποφευθεί το 1922, κάτι το οποίο θα είχε διευκολύνει και τους Άγγλους να λάβουν αντίστοιχα μέτρα. Αλλά αυτό όμως είναι αντικείμενο μιας άλλης συζητήσεως. Αυτό είναι ο διάδρομο. Όλο αυτό ο χάρτη είναι μια γεωπολιτική φαντασίωση, μια ονείρωξη. Εδώ σταματάει ο χάρτη. Στο διάδρομο του Σανκεζούρ. Και σταματάει και πνίγεται στα ύδατα τη Κασπία. Δεν πάει παραπέρα. Άλλος ο τουρκικός κόσμος, ο τουρκόφωνος κόσμος αυτός, άλλο ο τουρκικό κόσμο, ο τουρκόφωνο κόσμος αυτό, άλλο ο σύντοκο σουνητικό, επαγγελματικό, γεωπολιτικό εναγκαλισμό. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Γι' αυτόν λοιπόν. Τα μεγάλα οράματα πρέπει να τα βλέπουμε στη σωστή τους διάσταση. Εδώ είναι το ζητούμενο. Ο, διάδομος, ο διάδρομος, του Ζανκεζούρ. Να μην γίνει το Ζανκεζούρ μια νέα αφορμή. Και αυτό είναι πάρα πολύ στους Αρμενίους να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά πώς θα το χειριστούν. Θα έπρεπε ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει φροντίσει να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Αρμενία. Και αν οι Γάλλοι είχαν το γεωπολιτικό ανάστημα, θα έπρεπε να είχαν στείλει 4-5 ταξιαρχίες στην Αρμενία. Ακριβώ εδώ. Φίλοι και φίλε, και να προφυλάξουν και να προστατέψουν και να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε προσπάθεια στο διάδρομο του Ζανκεζούρ. Φίλοι και φίλε, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσω μετά με πολλά πολλά περισσότερα. Επιστρέψαμε. Οι φωτογραφίες είναι θολές διότι τα αντικείμενα τα οποία εκτίθενται θεωρούνται ως απόρριτα προγράμματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ένα πολύ μεγάλο θερμότατο έβγε και συγχαρητήρια στον αρχηγό ΙΒΕΦΑ, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, ο οποίος Μα είχε την ευκαιρία, ας έδωσε την ευκαιρία, κάποια πράγματα στα 200 θα πρέπει για λόγους όχι μόνον επικοινωνιακούς, ούτε για θέματα ηθικής, πρέπει η ελληνική κοινή γνώμη να καταλαβαίνει και να κατανοεί το τι συμβαίνει πίσω από το μη ορατό φάσμα της ερεύνης και αναπτύξεως υψηλής στρατιωτικής τεχνολογίας στη χώρα μας. Το κέντρο ερεύνης τεχνολογικής αναπτύξεως και Καινοτομίας, το όπως, το όπως το βλέπετε και τακ, και τακ, προέρχεται από την ουσιαστικά ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων και του προσωπικού του κέντρου ε, ερεύνης τεχνολογίας του ελληνικού στρατού και του αντίστοιχου ΓΕΤΕΝ του, ε, του τεχνολογία τεχνολογίας του πολεμικού ναυτικού. Αυτά τα δύο κέντρα ερευνών ενσωματώθηκαν και έφτιαξαν ένα μεικτό διακλαδικό κέντρο, το οποίο είναι ένα σχηματισμός, σας σκεφτείτε, ένα σχηματισμός του στρατεύματος, ειδική συνθέσεως. Τι κάνουμε λοιπόν εκεί. Το R&D, την έρευνα και την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων. Περιφερόμενα πυρομαχικά, το loitering munitions. Drones. Τετρακόπτερα, πολυκόπτερα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ειδικά όπλα. Ειδικέ συσκευέ. Να θυμίσω ότι το ΓΕΤΕΝ είναι ένα κλάδο, ένα κέντρο ερευνών του πολεμικού ναυτικού, το οποίο έχει δώσει στο παρελθόν ορισμένα εξαιρετικά δείγματα υψηλή τεχνολογία. Το σύστημα Κανάρη, παραδείγματο χάρη, για τα υποβρύχια τύπου 209, το οποίο όταν το είδαμε και στους, το δείξαμε και στους Γερμανούς της, τις αλλά και των άλλων εταιριών οι οποίοι προμήθευαν με ειδικό υλικό αισθητήρε και όργανα το πολεμικό ναυτικού, εντυπωσιάστηκαν. Από τη στιγμή λοιπόν που τα κέντρα ερευνών ενοποιήθηκαν, γι' αυτό βλέπετε και εξωματικούς από το στρατό και από το πολεμικό ναυτικό, ξεκίνησε με χρηματοδότηση μια πολύ 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 καλή κρυφή προσπάθεια. Το ΚΕΤΑΚ δεν είναι κάπου μακριά, είναι στη, στην περιοχή της Βάρης. Αλλά είναι τόσο καλά προφυλαγμένο και ουσιαστικά έχει τέτοια αποστολή και γι' αυτό έδωσα τα συγχαρητήρια στον αρχηγό Γεθά Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, διότι εκείνος διείδε την ανάγκη να προχωρήσουμε στην οριστικοποίηση του σχήματος, αυτή τη ειδική συνθέσεω προκειμένου να επιταχυνθούν όλε οι έρευνε οι οποίε είχαν πλέον και ένα κοινό σκοπό, ήταν διακλαδικέ. Γιατί τα περιφερόμενα πυρομαχικά, όπω αποδεικνύουν τα μαθήματα στην Ουκρανία, το lessons learned που λέμε, εκεί ακριβώ είναι η ουσία, μαζί με τα κατευθυνόμενα βλήματα, μαζί επίση με τα drones, πάση φύσεω τα μη επανδρωμένα απλά ή επιθετικά αεροσκάφη έχουν αλλάξει ήδη τη μορφή του πορτών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Άρα η διακλαδικότητα πρέπει να ξεκινήσει από κοινέ επιχειρησιακέ προδιαγραφέ. Το τι ζητάει το ναυτικό, το τι ζητάει ο στρατό, φυσικά και το τι ζητάει και η αεροπορία. Πολλοί υπέθεσαν διάφορα τι κρύβεται πίσω από τι στολωμένες εικόνε. Είναι άλλωστε εικόνες εικόνε που έδωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνική Αμήνη. Μπορείτε να δείτε και, και μόνοι σα. Προφανώ μιλάμε για περιφερόμενο πυρομαχικό, άγνωστο τύπου. Προφανώ μιλάμε για ένα πολυκόπτερο, drone. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν αρχίσει και μπαίνουν βαθιά μέσα στα, ε, σχεδιασμού στο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και το επόμενο διάστημα θα δούμε και κάποιες πιο συγκεκριμένες παρουσιάσεις. Έβγε στις ένοπλες δυνάμεις, ειδικά στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης, εκεί είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Το Υπουργείο είναι ένας πολιτικός οι ένοπλε δυνάμει είναι το γενικό επιτελείο εθνική αμήνη μαζί με του κλάδου ΓΕΣ, ΓΕΝΓΕΑ. Yes, yes, yeah. Όσοι φορούν την στολή. Όσοι είναι πραγματικοί αξιωματικοί. Στολίζω από το στέλο, έτσι, είναι από το αρχαίο ρήμα, το οποίο έχει να κάνει με το στολισμό, δηλαδή αυτό το οποίο φορά και λαμπρύνει. Λάμπρινον την στολή τη ψυχή μου, λέει ένα πολιτικό και τη μεγάλη εβδομάδα. Στολή. Είναι ιερή λέξη για του Έλληνε. Και πρέπει να είναι για τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα μάθετε τα παιδιά σας να σέβονται τη στολή. Να την σέβονται τη στολή. Όχι αυτό που είναι έξω από τη Μεγάλη Βρετανία, το χάρη, άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους και μπράβο τους, αλλά αυτούς που φέρουν το εθνόσημο στη στολή. Αυτή είναι η διαφορά. Ένας μάγειρα δεν φέρει εθνόσημο. Ένα αξιωματικό, ένα υπαξιωματικό και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλεία φέρουν εθνόσημο. Αυτό σεβόμαστε. Μάθετε τα παιδιά σα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Θα επανέλθουμε σε επόμενη εκπομπή. Λόγω φόρτου εργασία και λόγω πολλών θεμάτων, άφησα λίγο ασχολίαστο το γεγονό τη προσβολή τη βάσεω του ρωσικού ναυτικού του αρχηγείου στόλου στην Σεβαστούπολη. Όχι, δεν θα μπω σε διαδικασίε πάλι τη ουκρανολογία, γιατί δυστυχώ στην Ελλάδα εδώ πέρα η ποδοσφαιροποίηση στην Ουκρανία έχει πάρει διαστάσει όπω ακριβώ και στο ποδόσφαιρο, παδικέ. Είναι μεγάλο λάθο αυτό. Φίλοι και φίλε, ο στόχο που σα δίνω αυτέ τι εικόνε, αυτό είναι ένα σκάλπ στον Σάντο. Σκάλπ έχουμε εμεί. Στον Σάντο είναι η έκδοση από την MBDA UK, η MBDA France. Φίλοι και φίλε, επτά πυραυλοί τύπου Στόντ Ευλήθησαν από τροποποιημένα Σουχό 24, τα οποία, με κατάλληλο λογισμικό, προσέβαλαν τη βάση του ρωσικού ναυτικού του αρχηγείου στόλου Σεβαστούπολη. Αυτό ήταν ο λόγο που σα το παρουσιάζω. Όχι. Ο λόγο που σα παρουσιάζω είναι άλλο. Είναι πολύ πιο βαθύς και πολύ πιο σημαντικό. Η Κρυμαία θεωρείται και είναι, όχι απλώ θεωρείται ίσως το καλύτερο προστατευόμενο γεωγραφικό σημείο, περιοχή, περιφέρεια στην Ιφίλιο. Εξαιτίας ακριβώς του πολέμου στην Ουκρανία. Διαστρω... διαστρωματική αεράμινα από S-400 μέχρι Τόρμι 1. Σειρά διαφορετικά επίπεδων. Ποσότητα, μαζικότητα εκτοξευτών και αισθητήρων. Και παρόλα αυτά, με ό,τι πιο τελειότερο υπάρχει και το διέθεσε η Ρωσική Ομοσπονδία για να προστατέψει κρισιμότατε υποδομέ στην Κρυμαία και δει στη Σεβαστούπολη αρχηγία, βάσει, πλοία. Αν η Ρωσία έχει μια αυτή τη στιγμή ένα χαμόγελο θαλάσσης, αυτό το, θα, το, ζεστό χαμόγελο θαλάσσης βρίσκεται στον εύξενο πόντο, στην ναυτική βάση της Σεβαστοπόλου. Από εκεί ξεκίνησαν όλα που οδήγησαν στην προσάρτηση της Κρυμαίας με, το, με τον Ιβριδικό πόλεμο του 2014 και ούτω καθεξής. Τι μας διδάσκει αυτό. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρχε ένα δόγμα που έλεγε τα βομβαρδιστικά, τα τετρακινητήρια κυρίως, πάντοτε θα περνούν. Ασχέτως και αν η... η αεράμυνα, αν η στρατηγική άμυνα του Τρίτου Ράιχ είχε διαραμπορικές πυροβολαρχίες, μάζες και εκατοντάδε καταδιοκτικών αεροσκαφών ημέρα και ανοιχτό. Εάν αυτό που ήταν ένα δόγμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μεταπολεμικό, γιατί βαμβαρδιστικά συνεχίζουν να υπάρχουν, τα Β52 ζουν και βασιλεύουν όπω και τα του Πόλευ, ε, 160 και, τα, και άλλοι, και άλλοι τύποι, τα του Πόλεφ 22, τα Backfire, πολλό δε μάλλον τα άψυχα οπλικά συστήματα τα οποία είναι τα βλήματα τύπου κρούς, τα βλήματα πλεύσεως. Από τα επτά τα οποία εκτοξεύστηκαν, δύο πέρασαν. Να τα αποτελέσματα. Ίσως και περισσότερα, αλλά να τα αποτελέσματα. Αυτό γιατί το λέω. Το λέω γιατί θυμάμαι τις προηγούμενες δεκαετίες θεωρούσαν κάποιοι ότι αν αναπτύξουμε λέει, μια αποτελεσματική αντιαεροπορική άμυνα είμαστε ασφαλείς. Σχετικώς ασφαλείς αναφορικώς στα επανδρομένα μαχητικά καθόλου ασφαλής αν α, αντιμετωπίσουμε βλήματα πλεύσεως. Γιατί στην άλλη πλευρά μπορεί να μην υπάρχουν στα, σκάλπ και στόμπ στάντο, αλλά υπάρχουν όμως τα βλήματα σόμ, τα βλήματα τύπου τσακίρι και πολλά πολλά άλλα τέτοια. Συνεπώς, όταν σχεδιάζουμε την αντιεραπορική μας άμυνα, δεν μένουμε μόνο στους Patriot και στους Improved Hawk, αλλά πρέπει να βρούμε και κάποιο άλλη, άλλη παράμετρο να την εντάξουμε θα κάνουμε αναφορές και στο μέλλον. Αυτές οι εικόνες δείχνουν ότι ζούμε στην εποχή που τα βλήματα διατρίουν, διαπερνούν τις αντιεραπορικές άμυνες. Όσο καλά και αν είναι το Ισραήλ, αντιμετωπίζει ρουκέτες και πυράβλους δεν αντιμετωπίζει τέτοια βλήματα. Οι Χεσμολά και οι Χαμάς δεν έχουν σκάλπ και στον Σάντο. Θα είχαμε άλλη εξέλιξη αν το έκαναν. Γι' αυτό και αναπτύσσουν και αντίστοιχα οπλικά αλλά είπαμε αυτό, το δούμε μια άλλη φορά. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Βοβαρδισμοί λοιπόν. Ακούσαμε λοιπόν αυτέ τι μέρε τι σιρίνες να εχουν πολιτική προστασία. Μάλιστα. Φίλοι και φίλε, το να εχεί μια σιρήνα και καθόμαστε εμεί και πίνοντα τον καφέ μα ή ρεμβάζοντα το παράθυρο του σπιτιού μα ή, το... ή στο γραφείο μα εργαζόμενοι δεν σημαίνει ότι έγινε μια άσκηση. Το αν λειτουργεί το σύστημα ενεργοποιήσεω των σιρήνων, και το 112 λειτουργεί. Δεν λέει τίποτα. Θα έλεγε αν υπήρχε μια καλά σχεδιασμένη πολιτική προστασία, γι' αυτό σας έδειξα την προηγούμενη εικόνα, διότι ο αντίπαλος έχει και βλήματα, πλεύσεως και βαλιστικούς πυράβλους και άλλα μέσα. Άρα, Εάν θα πρέπει να είμαστε σοβαροί σε ένα σημείο που έχει να κάνει με την προστασία του πληθυσμού, θα πρέπει να ανατρέξουμε στον πρώτο, πρώτο, πρώτο μεγάλο διδάξαντα, η νομίνα ο Οκτώβριο του Ιωάννου Μεταξά, τον Μπαρμπαγιάννη, ο οποίο εκτό από πατήρ του Όχι, ήταν εκείνο που το 1936 ξεκίνησε μαζί με τον στρατάρχη, με τον τότε στρατηγό Παπάγο, να δημιουργεί τις υποδομές των καταφυγείων, αρτιωτά των καταφυγείων, που προστάτευαν κρίσιμες υποδομές. Η υποχρεωτική κατασκευή καταφυγιών θεσμοθετήθηκε με αναγκαστικούς νόμους, σε δημοσίους χώρους και νευραλγικές υποδομές, κυβερνητικά κτίρια, λιμάνια, σταθμούς, γεωμηχανίες, διελιστήρια και αλλού. Σύμφωνα με τον στρατάρχη Παπάγο, κατά την περίοδο 36-40 κατασκευάστηκαν στην Αττική, προσέξατε, 400 δημόσια καταφύγια ικανά να προστατεύσουν 40.000 άτομα σχεδόν. Κάποια αναλογία με το σήμερα. Σιωπή. Παράλληλα κατασκευάστηκαν τουλάχιστον 5.000 ιδιωτικά καταφύγια, προστατεύοντας αρκετές δεκάδες χιλιάδες πολιτών. Στη συγκεκριμένη περίοδο κατασκευάστηκε μία πόλη κατά από την πόλη. Δείτε πολλά περισσότερα στο athenssocialatlas.gr. Social Εδώ είναι. Και ποιο τα λέει αυτά. Ένα πολύ καλό μου φίλο. Ένα εξαιρετικό ερευνητή. Ένα Έλληνα πατριώτη. Ένα οικογενειάρχη, πατέρα. Ο Κωνσταντίνο Κυρίμη. Ο Κωνσταντίνο Κυρίμη είναι εκείνο ο οποίο για πρώτη φορά, και είχα και την τιμή μάλιστα να προλογίσω την πρώτη του πρώτη του έκδοση, ξεκίνησε έναν ένα τεράστιο αγώνα, έναν τιτάνιο άθλο, Ηράκλειο άθλο, προσπαθώντα να εντοπίσει πρώτα, να επισκεφτεί και στο τέλος να αναδείξει με τη σημασία τους με πολύ, σε πολύ μεγάλο επίπεδο, σε μεγάλο βάθος, όλων των κατεφυγίων της Αττικής. Τα καταφύγια της Αττικής πρώτο βιβλίο. Τα καταφύγια της Αττικής δεύτερο βιβλίο. Υπόγειες ναυτικές οχυρώσεις στην Αττική, έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας, του Ελληνής. Με όλα τα ναυτικά οχυρά, τα καταφύγια τη 36 3656 πρώτο τόμο εκθόσεω Γενικού Επιτελείου Στρατού. Συγχαρητήρια στον τότε αρχηγό και, μετέ και μετέπειτα υφυπουργό Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίο είδε την αναγκαιότητα, τον βοήθησε και έγινε η πρώτη έκδοση. Και ελπίζω το ΓΕΣ yes, να μην καθυστερήσει άλλο και να πάμε και στην επόμενη έκδοση. Και το τελευταίο του βιβλίο μαζί με τον Στέφανο Μίλου, ένα εξαιρετικό δημοσιογράφο στο Πυρεόραμα. Ένα άνθρωπο ο οποίο ξέρει τον, τον, την ιστορία του, του Πυρεά σε σημείο το οποίο είναι συγκινητικό, πόσο βαθύ και πόσο πλατή είναι ο τρόπο αναλύσεω και μεταφορά όλων εκείνων των ιστορικών και λοιπόν πολιτιστικών γελογραφικών στοιχείων που αφορούν τον μα. Γιατί και εγώ δεν κατάγομαι, έχω γεννηθεί στον Πειραιά. Ο πόλεμο των αμάχων από τι εκδόσει Κυριακήδη, που έχει να κάνει με την πολιτική προστασία. Παρπαγιάννη, Ιωάννη Μεταξά. Αυτό αγαπούσε τώρα την πατρίδα του και αγαπούσε και τον πληθυσμό, το έθνο. Αυτό πρέπει να προστατέψει. Αν δείτε το τι είχε γίνει στα δηληστήρια, δηλαδή υπάρχουν κάποιε καταπληκτικέ παρουσιάσει με φωτογραφικό υλικό, με χώρου από αποχετευτικού, εξαεριστικού, με αποθηκεύσει ω τροφίμων και νερού, θα δείτε ότι αυτά τα πράγματα μπορούν σήμερα, ναι, σήμερα μπορούν με κατάλληλα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από φορεί, από, 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 αν θέλουμε να προστατεύσουμε το έθνο μα, να ξανατεθούν. Και προσέξτε, οι υποδομέ θα πρέπει να περιλαμβάνουν όχι πιλωτέ, αναγκαστικέ υποχρεώσει, αλλά και καταφύγιο. Α μην έρθει εκείνη η ώρα που θα τα χρειαστούμε. Το τονίζω και καθίστε αυτήν την κουβέντα που σας λέω. Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο τον Κυρίμη. Συγχαρητήρια σε όλου εκείνου οποίου συμμετέχουν σε ασκήσει πολιτική προστασία, αλλά κάποια στιγμή, όταν θα κάνουμε μια άσκηση σοβαρή πολιτική προστασία, να συμμετάσχει και ο κόσμο, οι δημοτικέ αρχέ. Γιατί το θέμα είναι σημαντικό. Το να τρέχει κάποιο επειδή θα ουρλιάζουν οι Σιρήνε ή θα χτυπά το 112, γιατί και αυτό θα συλλειτουργήσει, δεν λέει τίποτα όταν είσαι απροστάτευτο. Πρέπει να ξεκινήσουν μαθήματα στα σχολεία, ειδική αγωγή επισκέψει σε αυτού του χώρου, να ξεκινήσουν του πρώτου τους δύο-τρει να του επισκευαστούν και να αρχίσουν τα σχολεία να επισκέπτονται. Πρέπει ο κόσμο να αλλάξει την κουλτούρα τη αδιαφορία σε κουλτούρα αμήνη και ασφαλεία για την προστασία του έθνου. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Συγχαρηστήρια Κωνσταντίνε για μία ακόμη φορά. Δεν μπορώ. Ε, την προηγούμενη, στην προηγούμενη εκπομπή, Είχα σκοπό να σας το παρουσιάσω αλλά βλέπετε ο χρόνος δεν επαρκούσε. Αυτή η γοκ κουλτούρα αυτή η κουλτούρα που στόχο έχει να παρουσιάσει το λευκό κάτι, τη λευκή φυλή κάτι αντίστοιχο του σατανά έτσι έχει και συνέχεια. Στην Βεβαιντανία υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια αυτοτραυματισμού και αυτο, έως και αυτοχειρίας. Υπάρχουν κάποιες εκδόσεις αξιολογότατε. Brilliant, λέει, black British history. Προσπαθούν λοιπόν να περάσουν την εικόνα ότι και οι μαύροι είχαν μια συγκεκριμένη ε, εμπλοκή στην βρετανική ιστορία. Από το να έχει όμω μια συγκεκριμένη εμπλοκή μέχρι την να προσπαθήσει να δημιουργήσει ότι την εικόνα ότι οι Τούντορς και οι Στιούαρτς, η περίοδος των Βρατανών ηγεμόνων, και μάλιστα από τη Ρωμαϊκή Βρετανία ότι η μαύρη ως επιτοπλίστων, το μαύρο στοιχείο ήταν ένα, ένα, σημείο το οποίο ήταν παντακού παρόθεν ε, 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 ορατό και τώρα εσχάτως μπορέσαμε να το ξαναφτιάξουμε βέβαια άμα βλέπεις τον Netflix τη μαύρη Κλεοπάτρα και βλέπεις το μαύρο Αχιλέα λες δεν μπορεί η ανοησία χτυπάει μην πω έχουμε και, την, και τη μαύρη Αφρική το περίφημο βιβλίο από εκεί ξεκίνησαν όλα αλλά εδώ δεν μπορώ να βάλω τα γέλια. Black λέει Roman Britain. Τι black Roman Britain, τι λέτε. Εδώ λέει υπάρχει ένα έπαρχο ο οποίο είχε φέρει μια κοπέλα από μια κυρία από τη Συρία τη εποχή, η οποία ήταν λέει μαύρη. Μπα, από πού και που η, η Σύρη είναι μαύρη. Η Ασύρη. Η Συρία των Σελευκηδών αργότερα. Αυτή η προσπάθεια ισοπεδώσεω των πάντων σε συνδυασμό με τα αγάλματα που σα είπα είναι λειτουργεί σε βάρος εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να έχουν έναν χώρο δικό τους και μια παρουσία μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Black Lives Matter και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στην Αμερική έχουν οδηγήσει την, τις κοινωνίες των Δύσεων που προσπαθούν να ανεχθούν τέτοιες ακραίες συμπεριφορέ να είναι στα πρόθυρα άλλων δράσεων και άλλων ενεργειών. Σαφώ και οι άνθρωποι αυτοί, πολλοί ήταν σκλάβο, από τα σκλαβοπάζαρα, αλλά να θυμίσουμε ότι αν μιλάμε για τα σκλαβοπάζαρα που έφεραν του μαύρου από του Άραβε μουσουλμάνου στην Αμερική και αλλού και στην Ευρώπη, να θυμίσω τα σκλαβοπάζαρα των Αράβων στην Αραπιά που λέγαμε, πόσε αμέτρητε ψυχέ Ελλήνων, Ιταλών και Γάλλων, κυρίω Ελλήνων, του οδήγησαν στα σκλαβοπάζαρα τη Ανατολία. Και εμεί για αυτά τα θέματα δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Παρά μόνο βλέποντας κάποιους καλλιτεχνικούς πίνακες. Πρέπει να οργανώσουμε την απάντησή μας. Και είναι θέμα των ακαδημαϊκών. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει τώρα να σταθούν στο ύψος τους, σε αυτές τις δύσκολες εποχές, και να δώσουν το παράδειγμα ως νέοι παραδύναμοιν τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δινής ευέλπιδες. Φίλοι ακαδημαϊκοί, σας ευχαριστώ.